Τα δικαιώματα των προσφύγων και οι άθλιες συνθήκες που ζουν στη χώρα μας δεν είναι για να τα θυμόμαστε μόνο αυτή τη μέρα. Με αυτά τα λόγια, συλλογικότητες, μέλη της κίνησης υπεράσπισης προσφύγων και απλοί πολίτες πραγματοποίησαν κινητοποίηση στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας το πρωί του Σαββάτου. Σήμερα, λέει, είναι η Παγκόσμια Μέρα για των Προσφύγων. Εμείς θεωρούμε μέρα δράσης και αγώνα για τα δικαιώματα των προσφύγων. Δεν πιστεύουμε στις Παγκόσμιες Μέρες, όπου μια μέρα θυμόμαστε κάτι και μετά το ξεχνάμε, επειδή είναι διαρκή, καθημερινά, όπως και χιλιάδων συμπολιτών μας, τα προβλήματα της ήτης, της στέγασης, της δυνατότητας να έχουν μια ευκαιρία για να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση επιδιώκει, ιδιαίτερα με την πρόθεση να πετάξει στον δρόμο 12.000 πρόσφυγες σε όλη την Ελλάδα, να περάσει μια ακραία αντιπροσφυγική ρητορία. Στην Πάτρα η κατάσταση γίνεται ολοένα και μελανότερη. Εκατοντάδες άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νέα παιδιά από χώρες του τρίτου κόσμου, έχουν κατακλείσει τα παλιά εργοστάσια της λιμενικής ζώνης, ζώντας κάτω από άθλιες συνθήκες, με την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή στον αναπτυγμένο κόσμο. Εδώ στην Πάτρα τώρα στα εργοστάσια είναι γύρω στα 200 άτομα, όπου εκεί συνεχίζεται καθημερινά η φροντίδα μας. Επίσης έχουμε στη φροντίδα μας και δεκάδες άλλους, οι οποίοι ζουν σε σπίτια, υπολειτουργούν οι δουλειές τους ή δεν έχουν καθόλου δουλειές, και υπάρχει σημαντικό πρόβλημα για τη σύντησή τους. Είναι αιτία πολέμου η τωρινή, ας πούμε, αντιπροσφυγική επί της ουσίας πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, που επί της ουσίας μετατρέπουν τους πρόσφυγες σε οριακά αντικείμενα που άγουν και φέρουν από εδώ και από εκεί. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να δείξουμε ότι ο αγώνας είναι κοινός εντόπιων και μεταναστών. Αρκετοί είναι και εκείνοι που έχουν πάρει άσυλο, ζουν στη χώρα μας, αλλά βρίσκονται χωρίς δουλειά, χωρίς τρόπο να καλύψουν τα προς το ζήν. Ανάμεσά τους δεκάδες οικογένειες με μικρά παιδιά. Έχουμε και 10 οικογένειες με μικρά παιδιά. Αυτοί μένουν σε σπίτια που έχουν πιάσει ήδη, όχι του προγράμματος, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εκεί. Οι αριθμοί είναι σοκαριστικοί. Ο αριθμός των ανθρώπων που διαφεύγουν από τον πόλεμο, τις διώξεις και τις συγκρούσεις έφτασε σχεδόν τα 80 εκατομμύρια το 2019. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει δει ποτέ η ΥΠΑΤΗ αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στα 70 περίπου χρόνια λειτουργίας της.